Οι ιδέες, οι εφευρέσεις και η καινοτομία ανθίζουν στην Κρήτη, καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις το ενδιαφέρον των κριτικών και ειδικά των νέων είναι έντονο σχετικά με την υλοποίηση μιας πρωτοπόρας ιδέας. Φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον, καθώς και οι αιτήσεις στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αυξάνονται με το πέρασμα των χρόνων. Και είναι κάτι που, αν κάποιος θεωρεί ότι έχει μια ιδέα που είναι νέα και καινοτόμως, αξίζει να προσπαθήσει να την κατοχυρώσει με ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Εμείς διαπιστώνουμε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, ειδικά από νέους ανθρώπους, οι οποίοι τώρα τελειώνουν το πανεπιστήμιο και υπάρχουν ενδιαφέρουσες ιδέες και εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε όσον αφορά στο κομμάτι το συμβουλευτικό, να τους παροτρύνουμε, να τους συμβουλεύσουμε. Όσο γνωρίζω το τεχνολογικό πάρκο, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες στεγάζονται στο ΙΤΕ, αλλά και γενικά στην Κρήτη. Υπάρχουν κλάστερ, υπάρχουν ευφύς επιχειρήσεις. Ωστόσο, σημαντική είναι η κατοχύρωση των δικαιωμάτων μιας εφεύρεσης με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας να παρέχει συμβουλές, ώστε οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις όχι μόνο να προστατεύσουν τις ευρέσεις τους, αλλά να τους προσδώσουν προστιθέμενη αξία. Υπάρχουν ενημερώσεις από το ΟΒΗ και μπορεί κάποιος να συντάξει κάποια έντυπα που θα περιγράφει την εφεύρεση που έχει, να έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά ουσιαστικά της εφεύρεσης, που τα γράφει με ένα συγκεκριμένο τρόπο που γράφονται οι εφεύρεσεις και υπάρχει πληροφορία πάνω σε αυτό, πώς γράφονται. Καταθέτει στον οργανισμό μας, τον ενημερώνουμε εμείς στη συνέχεια με επιστολή. Η προστασία και αξιοποίηση της βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης, την οποία έδωσαν το παρόν εξειδικευμένοι ομιλητές που ανέπτυξαν τους τρόπους και τα μέσα που έχουν στα χέρια τους οι επιχειρήσεις. Έχει να κάνει με πνευματικά δικαιώματα, με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Βλέπουμε ότι στη σημερινή εποχή, με την ψηφιοποίηση, με το ίντερνετ, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα με τις κλοπές που γίνονται όσον αφορά δικαιώματα και εμπορικά σήματα αλλά και πνευματικά δικαιώματα. Ως πολιτεία οφείλουμε να προστατεύσουμε την εφευρετικότητα και να της δώσουμε έδαφος, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Μάξιμος Σενετάκης. Η εφευρετικότητα του Έλληνα είναι η κινητήριος δύναμη της εξέλιξης για την κοινωνία και τελικά για την ευημερία, και εμείς ως πολιτεία οφείλουμε αυτή την εφευρετικότητα να την προστατεύσουμε, να της βρούμε έδαφος και να την προστατεύσουμε. Η ενημερωτική ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις τεχνικές σχολές επιμελητηρίου.